Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έστω και αυτή την προχωρημένη ώρα, καλό είναι να ανταλλάξω ορικές σκέψεις για ένα πραγματικά μείζον εθνικό ζήτημα, το οποίο μας απασχολεί σήμερα με αφορμή την πρόταση της πιστείας που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Και είναι πραγματικά ένα μείζον εθνικό ζήτημα, ιδιαίτερα βάρη, αγαπητοί κυρίες, αγαπητές κυρίες συνάδελφοι και κύριοι συνάδελφοι, διότι είναι το βαραίνει η ιστορία, αλλά το βαραίνει και η συγκυρία. Να θυμόμαστε πόσο πρόσφατη είναι η ιστορία της Ελλάδος, να θυμηθούμε ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε μάθει στα σχολεία από τους Βαλκανικούς πολέμους μέχρι αυτά που γίνανε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα τα βιώνουν στο είναι τους, τα έχουν ζήσει σαν προσωπικές εμπειρίες. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής και τελείωνα τις σπουδές μου, οι δύο σημαντικοί ηγέτες της Ελλάδος, πολιτικοί ηγέτες σημαντικοί της Ελλάδος, είχαν γεννηθεί υπήκοοι Οθωμανοί. Θυμάμαι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Γεώργιος Μαύρος, που ήταν τότε οι δύο αρχηγοί των δύο μεγάλων κομμάτων, είχαν γεννηθεί μη Έλληνες στην υπηκότητα. Η Μακεδονία, ένα μεγάλο κομμάτι της Μακεδονίας και της Θράκης, είχε προσαρτηθεί, το θυμίζω, από τη γειτονική μας τη Βουλγαρία και είχε θεωρηθεί έδαφος βουλγαρικό. Αυτά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι πάρα πολύ πρόσφατη ιστορία και βαραίνει αυτή η ιστορία τον ψυχισμό των ανθρώπων, αλλά τον βαραίνει και η συγκυρία, διότι σήμερα που η Ελλάδα αισθάνεται ότι είναι εξευτελισμένη από όλα όσα έχει επιμείνει τα τελευταία χρόνια, το θέμα της Μακεδονίας είναι η ψυχή της. Και θυμίζω ότι δύο μεγάλοι ηγέτες αντιθέτων κομμάτων, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου, είχαν και οι δύο χαρακτηρίσει τη Μακεδονία ψυχή της Ελλάδας. Είναι πάρα πολύ κρίμα που η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τον τρόπο που χρησιμοποίησε για να αντιμετωπίσει ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Και στέκομαι στον τρόπο πριν μπω στην ουσία. Παρέλειψε η κυβέρνηση οτιδήποτε θα μπορούσε να έχει διευκολύνει τη δημιουργία μιας ομοψυχίας, μιας συζήτησης που θα είχε φέρει κοντά κόμματα και πολίτες, και ξέχασε τελείως την παραμικρή ευαισθησία ως προς το σημείο αυτό. Είναι πραγματικά κρίμα, διότι αν είχε χειριστεί το ζήτημα διαφορετικά, θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Θυμίζω ότι υπήρχε για πολύ καιρό παντελής έλλειψη ενημέρωσης, ότι ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ούτε οι πολίτες είχαν για πολύ καιρό ενημέρωση για το τι γίνεται και όλα τα μαθαίναμε μόνο από τις πληροφορίες που είχαμε, τις δημοσιογραφικές, τις ελληνικές ή τις ξένες. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω και μία απάντηση στον αγαπητό μου συνάδελφο, τον κύριο Κατρούγκαλο, ο οποίος μιλώντας προηγουμένως είπε ότι η κυβέρνηση όταν υπογράφει μία συμφωνία με το εξωτερικό δεν δεσμεύει τη χώρα, αλλά παραμένει το πράγμα ανοιχτό και έδωσε το παράδειγμα του Wilson, του Αμερικανού Πρόεδρου, ο οποίος ενώ ήθελε να φτιάξει την κοινωνία των εθνών, στη συνέχεια δεν προχώρησε και δεν υιοθέτησαν οι ΗΠΑ τις προτάσεις του. Εδώ το ζήτημα είναι τελείως αντίστροφο. Εδώ έχουμε μία πορεία όπου μία ξένη χώρα οδηγείται με βάση τη συμφωνία να προσχωρήσει σε έναν οργανισμό και είτε ο οργανισμός αυτός είναι η Ευρώπη είτε είναι το ΝΑΤΟ, είναι προφανές ότι πάρα πολύ δύσκολα θα σταματήσει η πορεία προς τα εκεί. Δεν είναι όμως μόνο το πρόβλημα του τρόπου, είναι και άκρος προβληματική η ουσία της συμφωνίας, διότι υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικές διαφοροποιήσεις από πάγιες εθνικές θέσεις. Και θα ήθελα πολύ επιγραμματικά να αναφέρω 8 σημεία. Σημείο πρώτο, δεν υπάρχει πουθενά στο ελληνικό ή αγγλικό κείμενο, δεν υπάρχει πουθενά η μνήμα Σεβέρνα Μακεδόνια. Ο όρος αυτός αποδίδεται ως Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Republic of North Macedonia, ή στη σύντομη εκδοχή του Βόρεια Μακεδονία. Άρθρο 1, παράγραφος 3 άρθρα. Δεύτερο, δεν υπάρχει δέσμευση των Σκοπίων για ονομασία έργα όμνες. Δεν υπάρχει προσδιορισμός από τά του χρόνου εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της ΦΥΡΟΜ ως προς την ονομασία, αφού για μένα τα επίσημα έγγραφα που προορίζονται για διεθνή χρήση η αλλαγή ονόματος θα γίνει σε 5 χρόνια, άρθρο 1, παράγραφος 10, αλλά για τα έγγραφα που προορίζονται για εσωτερική χρήση, η αλλαγή συνδέεται με την εξέλιξη της ενταξιακής διαδικασίας, μιλάμε δηλαδή για ένα μέλλον αβέβαιο και μακρινό. Οι συντμίσεις του ονόματος, ίντερνετ, εμπορικές χρήσεις κλπ. Παραμένουν ίδιες με τα σημερινά ακρονίμια, με την εξαίρεση της ταμπέλες στα αυτοκίνητα. Στο άρθρο 1, παράγραφος 3, θήτα,
μετατίθεται για το μέλλον και η διευθέτηση των εμπορικών ονομασιών και σημάτων και επωνυμιών. Αυτές θα τις κρίνει μια διεθνής ομάδα ειδικών εντός τριετίας, χωρίς κανείς να μπορεί να εξοφλήσει σήμερα τις αποφάσεις της ομάδας αυτής. Μέχρι τότε, τα σημερινά ονόματα και σήματα για εμπορικές χρήσεις θα παραμείνουν ως έχουν. Σημείο τρίτο, αδικαιολόγητη παραχώρηση της χρήσης του επιθέτου Μακεδονικής για την εθνότητα και τη γλώσσα των Σκοπιανών. Συνιστά την για πρώτη φορά αναγνώριση εκ μέρους της Ελλάδας μιας δήθεν μακεδονικής εθνότητας και δήθεν μακεδονικής γλώσσας. Η αναγνώριση εκ μέρους μας μιας δήθεν μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας αποτελεί τη ρίζα του σκοπιανού αλυτρωτισμού. Στην πραγματικότητα τον ενισχύει. Ενδεικτικό του πόσο εσφαλμένη είναι η εκχώρηση της μακεδονικής εθνότητας, και έρχομαι στο τέταρτο σημείο, είναι ότι η Βουλγαρία, αν και υπήρξε από τους πρώτους που αναγνώρισαν τα Σκόπια με τη συνταγματική τους ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας, ουδέποτε αναγνώρισε μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα, διότι θεωρούσε τους Σκοπιανούς τμήμα ευρύτερο του βουλγαρικού έθνους. Έτσι εξηγείται και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας, που κάλεσε Ελλάδα και Σκόπια να μην ερμηνεύουν τη συμφωνία ως επηρεάζουσα τις αλλαγές τα υπάρχοντα σύνορα. Η βουλγαρική κυβέρνηση ουδέποτε αναγνώρισε μακεδονική εθνότητα και γλώσσα. Σημείο πέμπτο, απαράδεκτο το άρθρο 7 της Συμφωνίας που αναφέρει ότι κάθε χώρα θα ερμηνεύει τους όρους Μακεδονία και Μακεδόνας κατά βούληση. Ακόμα και αν φανούμε καλόπιστοι στα όσα διακηρύσει η σημερινή κυβέρνηση των Σκοπίων, ποιος θα εμποδίσει στο μέλλον μια διαφορετική ερμηνεία. Έκτο σημείο, ανήκουστο, και είναι ένα σημείο το οποίο η κυβέρνηση το απέκρυψε. Ανήκουστο ότι σύμφωνα με το άρθρο 8.5 της Συμφωνίας θα συσταθεί κοινή διεπιστημονική επιτροπή για να εξετάσει τον τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας και των δύο χωρών. Δηλαδή η επιτροπή αυτή θα εξετάσει και τον τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας όχι μόνο των Σκοπίων αλλά και της Ελλάδος. Προκειμένου να αρθούν αλυτρωτικές αναφορές στη δική μας την ιστορία, δηλαδή θα πρέπει να σταματήσουμε να διδάσκουμε αυτά τα οποία έχουμε μάθει για τους Μακεδονομάχους. Σημείο 7. Η διαδικασία πρόσκλησης των Σκοπίων για ένταξη στο ΝΑΤΟ μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επισφαλής. Διότι έτσι όπως είναι διατυπωμένο το άρθρο 2, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι όροι που θέτει η Ελλάδα θα γίνουν οπωσδήποτε αποδεκτοί και από τα μέλη του ΝΑΤΟ. Και σημείο 8, και τελειώνω με αυτό, στο κείμενο της συμφωνίας δεν υπάρχει καμία πρόνοια σχετικά με το αν η συμφωνία μετά τη διαβίβασή της στον ΟΗΕ θα υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Προκειμένου δηλαδή να αντικαταστήσει την απόφαση 8.17 του 1993, η οποία προέβλεπε την ένταξη της εν λόγω χώρας στα Ηνωμένα Έθνη με το προσωρινό της όνομα. Λοιπόν, συμπερασματικά με αυτή τη συμφωνία εμείς αναγνωρίζουμε μακεδονική γλώσσα και εθνότητα, εμείς προεξοφλούμε τη συνένεσή μας για ένταξη της Φύρωμ στο ΝΑΤΟ, ενώ από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει παρά μόνο μία υποσχετική. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπονομεύει τη διαπραγματευτική θέση της χώρας, δίνοντας τα πάντα χωρίς να διασφαλίζει τίποτα. Και αυτό είναι το κύριο σημείο. Και για να τελειώσω, θα σας θυμίσω ότι στο Facebook σήμερα, τέλειωσα κύριε Πρόεδρε, στο Facebook σήμερα κυριαρχεί μια γελιογραφία του Αρκά για όσους δεν την έχουν δει. Στις συμφωνίες που κάνει ο Πρωθυπουργός μπορεί να μας παίρνουν κάτι, αλλά δίνουμε και κάτι. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Φορτσάκη.